Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα unboxing του Versailles 1919. Ένα παιχνίδι της GMT Games, σχεδιασμένο από τον Mark Herman και τον Jeff Engelstein. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο 2-4 παίχτες παίρνουν το ρόλο των σημαντικών προσωπικότητων της εποχής, 4 προσωπικότητων για την ακρίβεια, του Αμερικανού Προέδρου, του Woodrow Wilson, του Γάλλου Πρωθυπουργού, George Clemenceau, του Άγγλου Πρωθυπουργού, του Lloyd George, και του Ιταλού Ορλαντίνη, οι οποίοι είναι σε ένα δωμάτιο και προσπαθούν να αποφασίσουν τη μοίρα όλου του κόσμου, χωρίς καμία πίεση. Οπότε πρόκειται για ένα παιχνίδι, όχι war game, παρότι είναι τη GMT και το Mark Herman, είναι ένα παιχνίδι πολιτικής επιρροής. Οι παίχτες ασχολούνται με διάφορα θέματα που προκύπτουν και προσπαθούν να αποφασίσουν. Γίνονται συμφωνίες μεταξύ των παιχτών, έχουμε και κάποιες προδοσίες ενδεχομένως. Ο βασικός μηχανισμός του είναι ένας μηχανισμός bidding, δηλαδή ποιος θα βάλει το περισσότερο influence σε κάποιο issue για να μπορέσει να διαλέξει αυτός το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του issue, όπως ας πούμε ένα παράδειγμα ενός issue που δείχνει εδώ πίσω είναι η Ρινανία και αν θα υπάρχει η αποστρατικοποίηση της περιοχής. Όποιος κερδίσει το issue θα μπορεί να αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει. Το παιχνίδι επίσης έχει κανόνες για να παιχτεί και solo. Έχει σχεδιάσει ο Mark Herman ένα solo bot, όπως έχει κάνει ας πούμε στο Peloponnesian War. Άρα μπορεί να παιχτεί και σαν solo να δοκιμαστεί έτσι. Πάμε να δούμε τι έχει το κουτί και πώς είναι τα components και τα ξαναλέμε. Ας δούμε λοιπόν τι έχει το κουτί από αυτό το παιχνίδι του Mark Herman και του Jeff Engelstein. Ξεκινάμε με τους κανόνες. Οι κανόνες είναι 18 σελίδες και βλέπουμε ότι είναι αρκετά πυκνογραμμένοι. Έχουν όμως και κάποιες εικόνες, κάποια παραδείγματα, δείχνουν ας πούμε το πώς είναι το setup. Χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν κάποια πράγματα που γίνονται στο παιχνίδι. Φαίνονται αρκετά καλογραμμένοι και όχι πολύ. Δεν είναι ένα περίπλοκο παιχνίδι, είναι ένα σχετικά απλό παιχνίδι. Πίσω έχουμε και κάποια βοηθήματα στο πιστόφυλλο και μετά έχουμε ένα playbook 32 σελίδων. Ένα playbook το οποίο έχει ένα extended example of play, καθώς και όπως πάντα ας δούμε λίγο το extended example of play, το οποίο έχει πολύ εικονογράφηση για να εξηγήσει και να κάνει πιο κατανοητές τις κινήσεις των παιχτών σε αυτό το παράδειγμα. Στη συνέχεια έχουμε κάποιες ιστορικές σημειώσεις, εδώ έχουμε extra για solitaire play. Στη συνέχεια έχουμε κάποιες ιστορικές σημειώσεις, historical commentary, και βέβαια όπως πάντα σε αυτά τα παιχνίδια έχουμε τα design notes. Εδώ έχουμε δύο designers, οπότε έχουμε γράψει και οι δύο, και ο Herman και ο Engelstein. Πάμε σε ένα solo play raid. Το παιχνίδι μπορεί, δεν είναι double sided παρεπάντως. Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί και solo, αλλά χάνει το κομμάτι της διαπραγμάτευσης και της διπλωματίας. Κατά την άποψή μου, έρχεται καλύτερα με 4 παίχτες. Έχουμε ένα seat με counters. Δεν είναι πάρα πολλά τα counters. Counters και markers. Ας τα δούμε λίγο πιο κοντά. Τα οποία είναι pre-rounding, δεν θα χρειαστούν clipping αυτά. Να και κάτι ευχάριστο. Και στη συνέχεια έχουμε ένα pad με φύλλα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σε κάθε παιχνίδι για το τελικό σκορ του καθενός, ουσιαστικά ανάλογα με το πώς παίρνεις πόντους σε κάθε γραμμή σημειώνεις και στο τέλος αθροίζεις τα σκορ. Μετά έχουμε το ταμπλό, ας το βγάλω από τη ζελατίνα, δεν νομίζω ότι μας χρειάζεται ζελατίνα. Ταμπλό λοιπόν, mounted, όπως πρέπει να είναι όλα τα παιχνίδια. Αλλά δύσκολο να το βρω, να έτσι κακώς. Και μπορούμε να δούμε ότι το ταμπλό χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Εδώ είναι οι αίθουσες που γίνεται η συνεδρίαση για να καταλήξουμε στη συνθήκη των Βερσαλιών. Και στη συνέχεια έχουμε κάποιες άλλες θέσεις όπου σημειώνουν, εδώ είναι το Origin Track ας πούμε, ανάλογα με την κάθε τοποθεσία. Εδώ είναι το Demoralize κλπ. Θα δούμε στο πώς παίζεται, θα δούμε συγκεκριμένα, θα πούμε πιο πολλά. Ο χάρτης μου φαίνεται ότι τα χρώματά του είναι λίγο muted, λίγο μουντά. Το παιχνίδι έχει ένα ζάρι σε παράξενη χρωματική απόδοση. Τα χρώματα της Inter, μαύρο και μπλε. Έχει αρκετούς κύβους και δίσκους σε 4 χρώματα, κίτρινο, μπλε, άσπρο, κόκκινο. Και φυσικά έχει κάρτες.
Έχει κάρτες δύο μεγεθών. Είναι οι κάρτες των θεμάτων και οι κάρτες των μελών. Ας τις ανοίξουμε να τις δούμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν τις κάρτες. Τα καταφέραμε. Έχει μία κάρτα που δείχνει ποιος είναι ο active player, η οποία μπροστά δείχνει την πένα με την οποία υπεγράφει η συνθήκη των Βερσαλίων του 1919. Έχουμε κάποιες strategy cards, οι οποίες δείχνουν μια γενική στρατηγική που προσπαθείς να ακολουθήσεις το παιχνίδι, όπως ας πούμε contain communism ή outlawing war ή regional competition. Έχουμε τις event cards, οι οποίες ουσιαστικά έχουν το ποιο είναι το event, η ιστορική φιγούρα που σχετίζεται με το event, σε ποια χώρα δίνει influence, καθώς και αν είναι classic event ή όχι. Έχουμε διάφορα λοιπόν events, τα οποία χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν ισορροπίες στο παιχνίδι, μεταφέροντας κύβους επιρροής από issue σε issue. Και τέλος έχουμε τις κάρτες των θεμάτων, των issues. Εδώ λένε σε ποια περιοχή αναφέρονται. Ας πούμε εδώ λέει Rhineland, δηλαδή στην Ρουμανία, πόσα victory points δίνει και τα options τα οποία μπορούν να δοκιμάσουν οι παίκτες να χτυπηθούν για το influence και πώς τελικά θα καταλήξει να επηρεάζει το παιχνίδι. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο πώς παίζεται το παιχνίδι. Πάντως γενικά οι τέσσερις φατρίες προσπαθούν να φέρουν με τη μεριά τους, να έχουν την περισσότερη πολιτική επιρροή στα issues, σε αυτές λοιπόν τις κάρτες, είτε παίζοντας event είτε κινώντας influence από εδώ και εκεί, προσπαθώντας στο τέλος να έχουν τα περισσότερα victory points, δηλαδή να προσπαθήσουν να φέρουν τη συνθήκη των Βερσαλίων του 1919 όσο πιο κοντά γίνεται στα δικά τους συμφέροντα. Οι κάρτες φαίνονται αρκετά χοντρές, καλής ποιότητας, ενδεχομένως να μην χρειάζονται και sleeving. Η κύβη επιρροής και η δίσκη φαίνονται αρκετά καλή. Το ζάρι έχει λίγο περίεργα χρώματα. Mounted χάρτης, γενικά τα component φαίνονται ως συνήθως πολύ καλά. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν τα components του Versailles 1919. Καλή ποιότητα σε κάρτες. Mounted χάρτης, τυπικά ξύλινα tokens για το influence. Τα components λοιπόν είναι αρκετά καλά. Οι κανόνες φαίνονται καλογραμμένοι. Δεν τους έχω μελετήσει μέχρι τέλους. Σκοπεύω να το κάνω. Ένα παιχνίδι στο οποίο κρίνεται η τύχη της ανθρωπότητας σίγουρα κινεί το ενδιαφέρον. Θα μπορέσει η Αγγλία, για παράδειγμα, να κυριαρχήσει στην Παλαιστίνη και να αποφασίσει να την κάνει ανεξάρτητο κράτος? Και πολλές άλλες τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν σε μια παρτίδα Versailles 1919. Μια συνθήκη που ουσιαστικά η υπογραφή της σήμανε την έναρξη της προετοιμασίας για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι Γερμανοί δεν πήραν καθόλου καλά τα αποτελέσματα αυτής της συνθήκης. Το παιχνίδι φαίνεται πολύ καλό. Οι Γερμανοί δεν είναι ένας από τους τέσσερις παίκτες, οπότε ελπίζω να μπορέσω να βιντεοσκοπήσω μια παρτίδα με τέσσερις για να δούμε όλες τις συμφωνίες και διπροσωπίες που μπορεί να υπάρχουν. Μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο.